κουραστεί να μπαίνω στις φυλακές και άρχισα να αναρωτιέμαι για τη ζωή μου σε αυτή τη χώρα. Είχα σπαταλήσει ατέλειωτες ώρες στις αίθουσες των δικαστηρίων και στον πλευτοπόλεμο με το κράτος. Κανένας δεν καταλάβαινε αυτά που έγραφα και όλοι με θεωρούσαν δαιμονισμένο, ίσως γιατί νόμιζαν ότι έτσι θα απαλλαγούν από την παρουσία μου. Η παρουσία μου είναι η μόνη περιουσία μου. Μια σανίδα σωτηρία στην αχερουσία μου. Μια προσβολή εσχατού είδους ποινικά κολάσιμη. Και η τιμωρία μου δεν είναι ξαγοράσιμη. Γι' αυτό απόψε δεν θα βρέξω για προάβληση. Θα περιμένω να με πάρουνε για ανάκριση. Έτσι κι αλλιώς αυτά που είναι να γράψω έχουν ήδη εκδικαστεί. Μ' αν χρειαστεί, το στόμα μου θα ράψω με κλωστή. Αγαπητοί μου, συγκρατούμενοι καλοί μου φίλοι. Δεν είναι πείμα αυτό εδώ που κάποιο θα παγγείλει. Είναι δαρσίματα, ουλές και χαρακές για να κουμπάω. Να μου λένε από πού έφυγα και πού θέλω να πάω. Είναι στιχάκι χτυπημένο υποδόριο. Να ψιθυρίζουν τα παιδιά στο περιθώριο. Ή τα ρεμάλια κίνα, τα γεία που έχουν μυαλά σαν κατεμένα. Πάντα ρωτήσεις ξέρουν να σου πουν κάτι για μένα. Απόψε και με όσα προανέφερα. Μάλλον αρνήθηκα το άρθρο 84. Κι αυτό γιατί κατάλαβα για εκείνον που δηλιάζει. Στο φόβο που συνήθισε θα αρχίσει και να μοιάζει. Αν φύγω ξαφνικά ένα πρωί, για παραβατική θα με δικάσουν συμπεριφορά. Μάχος στα ίσια, έπαιξα τη ζωή. Κι αρνούμαι αυτούς που πέθαναν μονάχα μια φορά. Αν φύγω ξαφνικά ένα πρωί, θα γίνω απλά ένας αριθμός στο ποσοστό τους. Μάχος στα ίσια, έπαιξα τη ζωή. Τι να μου πει ο θάνατός τους. Κι όλοι ρωτάνε τυπικά για τη σπατάλη μου. Και τις κατάχω τελικά μες στο κεφάλι μου. Πως την παλεύω τώρα κι αν κοιμάμαι ήσυχο στα βράδια. Μα ποιος φοβήθηκε σκιές αν ζει μες στα σκοτάδια. Γι' αυτό και πίνω για τα μάτια των εχθρών μου. Κι απόψε γίνομαι φωνή των αδερφών μου. Όσα κέρδισα σε θάρρος να μη φέρει. Και τα χάσω σε συνείδηση και σκύψω το κεφάλι μου. Χωρίς αντίρρηση με θεωρούν δαιμονισμένο. Κι όχι άδικα που κοροϊδεύω τους θεούς τους λίγο αυταδικά. Ίσως υπολογίζουν έτσι πως τα απαλλαγούν από την πάρτη μου. Και ενώ κατάματα κοιτούν χτυπούν στην πλάτη μου. Κι όλοι ρωτάνε τυπικά γιατί σαλτάρισα. Μα με πιο βρώμικος τώρα που καθάρισα. Κι αφού δεν με έκανα να θέλω ακόμα να σκοτώσω. Υπάρχει μια περίπτωση να μου γλίτωσω. Λοιπόν απόψε που το βάρινα ιδιαίτερα. Δεν έχω ανάγκη από το άρθρο 84. Κι αυτό γιατί αρνήθηκα την όποια ευκολία. Υπάρχει σε ένα θάνατο από δειλία. Αν φύγω ξαφνικά ένα πρωί, για παραβατική θα με δικάσουν συμπεριφορά. Μάχος στα ίσια, έπαιξα τη ζωή. Κι αρνούμαι αυτούς που πέθαναν μονάχα μια φορά. Αν φύγω ξαφνικά ένα πρωί, θα γίνω απλά ένας αριθμός στο ποσοστό τους. Μάχος στα ίσια, έπαιξα τη ζωή. Τι να μου πει ο θάνατός τους. Αν φύγω ξαφνικά ένα πρωί, για παραβατική θα με δικάσουν συμπεριφορά. Μάχος στα ίσια, έπαιξα τη ζωή. Κι αρνούμαι αυτούς που πέθαναν μονάχα μια φορά. Αν φύγω ξαφνικά ένα πρωί, θα γίνω απλά ένας αριθμός στο ποσοστό τους. Μάχος στα ίσια, έπαιξα τη ζωή. Τι να μου πει ο θάνατός τους. Thank you.